Πλησίας η ώρα, αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Χαίρετε, λοιπόν, πάλι εδώ, λες και ήταν χθες. Είπαμε να το συνεχίσουμε κανονικά. Και με διαφορετικό σκηνικό το φτιάξαμε. Καλά, όλα είναι εδώ, μου φέρνει και το ακουστικό συνήθως εμένα. Ναι, είναι κανονικό πλέον, δεν υπάρχει. Θα έχουμε τακτική επαφή. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Παρασκευή, Δευτέρα θα τα δούμε τώρα. Παρασκευή ξεκινάμε, αλλά. Μάλλον θα το γυρίσουμε για Δευτέρα. Να δούμε. Κάτσε να δούμε πώς προλάβουν οι εξελίξεις. Νομίζω θα έχουμε δουλειά σίγουρα. Ήδη από σήμερα έχουμε αρχίσει. Χαμός. Πανικός. Έτσι. Λοιπόν. Η μέρα σήμερα ήταν γεμάτη. Και έχει βράδυ και μπαλίτσα. Και έχει και δουλειά και μπάσκετ έχει. Και μπάσκετ και. Απ' όλα έχει. Λοιπόν. Πρώτη εκπομπή νέα σεζόν. Είπαμε να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όλο το φάσμα που θέλουμε. Εκλεκτός καλύτερα. Δηλαδή, πολιτικός. Δημοσιογράφος. Σωστά. Δημοσιογράφος. Και διάβασα κάπου. Και κάτι ακόμη περίμενε. Ήταν μέλος του Μικτού. Της ΕΣΥΑ. Θα μας τα πει όλα τώρα. Και κάτι ακόμη. Κερκυραίος. Εγώ και ως Κερκυραίος. Κάτσε Κερκυραίος, περίμενε. Γιατί έχω μάθει εγώ εδώ πέρα. Είναι και έχει και ρίζα από σφακιά. Τι λες τώρα. Και από μάνη. Να, και από μάνη. Όλα τα καλά. Θόδωρος Κασίμης εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για το ποδαρικό. Ξέχασε την τωρινή του ιδιότητα. Θα πάμε στην ιδιότητα. Έχουμε εδώ, πρόσεξε, είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης 1924. Της πρώτης προσπάθειας που έγινε στην ΑΕΚ για να πάρουν οι φίλοι της ΑΕΚ την ομάδα στα χέρια τους. Καλά, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, αιρετικός βουλευτής, για να μην λένε ότι φέρνουμε μόνο. Ανάλογα την περίοδο. Ναι. Αλλά με σταθερές θέσεις. Αυτό δεν μπορεί να το ερετικός λέω κανείς. Για τους άλλους, όχι για ο ίδιος ήταν σταθερός. Λοιπόν, και τώρα ασχολείται με μια αγροτική παραγωγή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πώς από την πολιτική, μάλλον από τη δημοσιογραφία στην πολιτική και από την πολιτική στην αγροτική παραγωγή, στην εκτροφή σαλιγκαριών. Σωστά το λέω, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, από τη δημοσιογραφία πας γρήγορα οπουδήποτε. Είναι καλό διαβατήριο. Εμένα ήταν σειρά συμπτώσεων. Πάντα ήμουν πολιτικοποιημένος. Από παιδί ασχολούμαι με την πολιτική. Μπήκα στην πολιτική. Κάποια στιγμή όμως διαπίστωσα ότι αυτά που εγώ είχα να δώσω, το πολιτικό φάσμα, όχι το κόμμα μου μόνο, δεν τα ήθελα, διαφορούσε. Και αυτά που ήθελε, εγώ δεν ήθελα να τα δώσω. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος με τίμησε 8 φορές, εξελέγει 8 φορές βουλευτής. Δεν είχα λόγο να κάθομαι και να νιώθω άσχημα. Δηλαδή, ζέστησα μια καρέκλα. Μπορούσε να έρθει κάποιος στη θέση μου, ο οποίος να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Αυτά που λέτε τώρα, χαλάτε την πιάτσα του. Πάντως το επιβεβαιώνω, θυμάμαι εκείνη την περίοδο μου είπε εμένα δεν με φράζει πια κανένας. Το λέω, ό,τι είχα να δώσω δεν θέλω πλέον να ασχολούμαι. Είναι παράσημα αυτά που λέτε, εννοώ ότι χαλάτε την πιάτσα, γιατί εδώ βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μας δηλώνουν στον ελληνικό λαό, δηλαδή όχι μόνο στους δημοσιογράφους, ότι διαφωνούν, κάνουν, δείχνουν και όχι απλά παραμένουν σε αυτό που διαφωνούν υποτίθεται, αλλά κάνουν και κάτι πιο άσχημο, θα μου επιτραπεί να το πω, ότι ανεξαρτητοποιούνται, ας πούμε, και κρατάνε τη βουλευτική έδρα, η οποία είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι, και σε για ποιον το ανήκει. Σύστημά μας, αν αντιπροσωπευτικό, σωστό. Εάν είναι αρχηγοκομματικό και όλα αυτά. Εγώ λέω τα τελευταία χρόνια ότι απέτυχα τα 25 χρόνια στην πολιτική. Μου λένε άλλοι, μα τι είναι αυτά που λες. Λέω, όχι, δεν είναι. Από την ώρα που απέτυχα να πείσω τις ηγεσίες μου για μια άλλη λογική πολιτικής. Που πίστευα ότι χρειαζόταν η κοινωνία, έτσι. Το ότι, δόξα τω Θεώ, δεν κατηγορήθηκα για κάτι. Πέρασα 2 φορές από την κυβέρνηση και έχω αφήσει 2 πράγματα πίσω μου. Αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Αλλά για τον βασικό στόχο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική, δεν τα κατάφερα. Διότι με τη λογική που είχε η κοινωνία και η πολιτική όταν εγώ μπήκα, με την ίδια λογική βγήκα. Μήπως τώρα αλλάζει η νοοτροπία, η κοινωνία, η κρίση, όλα αυτά. Σκέφτεστε. Να δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία και να ξαναμπείτε. Όχι δεύτερη, ένατη ευκαιρία. Όχι, κοιτάξτε. Συνεχίζω να είμαι πολιτικών, έτσι. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εξέλιξη της πολιτικής. Μακάρι να υπάρξει κάποιος σχηματισμός, ο οποίος θα μου δίνει την ελπίδα ότι κάτι πάει να προσπαθήσει να επιβάλλει μια αλλαγή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία από αυτό που λέτε.
αυτός ο σχηματισμός. Δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτή τη στιγμή δεν τον έχω δει. Δεν υπάρχει. Αλλά όχι για να ξαναμπω στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι δουλειά τώρα για πιο καινούριους. Δεν λέω ότι πρέπει να φύγουν οι παλιοί. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Γιατί μην ξεχνάτε κάτι και στην πολιτική εμπειρία είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Σωστό. Όπως και στο. Αλλά ας κάνουμε και μια επιλογή κάποια στιγμή. Εγώ δεν χρειάζεται και δεν χρειάζεται γιατί. Γιατί εγώ πολύ ευχαρίστως να βοηθήσω οποιονδήποτε σχηματισμό. Δότι μου δίνει μια ελπίδα ότι τα παιδιά μου θα ζήσουν σε μια Ελλάδα που θα είναι πιο δημοκρατική, πιο φιλελεύθερη, πιο υπεύθυνη, με μια κοινωνία η οποία θα πάψει να είναι ατομιστική, την οποία εμείς την οδηγήσαμε στον ατομισμό, έτσι. Και ο ατομισμός έφερε αυτό που έφερε. Εκεί να βοηθήσω. Αλλά να είμαι εγώ ο οποίος θα ξανακατέβω στις εκλογές, όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατεβαίνουν. Εγώ ευελπιστώ να δω σχηματισμούς που να προσελκύσουν κάποιους αξιόλογους Έλληνες των 40, όχι των 25, να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ αυτή τη λογική από το Πανεπιστήμιο στη Βουλή δεν την καταλαβαίνω. Η δική μου λογική ήταν πάντα, το είχα πει στο Μητσοτάκη, όταν ήμουν ακόμα στο τύπου. Του λέω, γιατί λέω, δεν βάζουμε μια συνταγματική πρόβλεψη, να πρέπει να έχεις 7-8 χρόνια φορολογικό εισόδημα από τη διάφορα εργασία και μετά να μπει στη Βουλή. Σωστό. Διότι αυτό που δεν δουλεύει. Άδεια η Βουλή. Ναι, ναι. Γέλασε τώρα ο Μητσοτάκης. Διότι αυτό ο οποίο δεν ξέρει τι σημαίνει να πληρώσει το νίκη του, σωστό, τα παπούτσια των παιδιών του και τα λοιπά στο τέλος του μηνός, δεν μπορεί να διοικήσει. Σωστό. Πολύ καλά τα παιδιά που έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά δεν μπορεί να μου έρθει από το MIT και να μου γίνει υφυπουργό. Δεν γίνεται. Όσο και να θέλει. Ως ανοιχτό μυαλό και λέει, δεν καταλαβαίνεις τον πόνο του αλλού. Θα μου πεις, γιατί με πόνο ψυχιά πρέπει να γίνεται διακυβέρνηση. Όχι. Αλλά με κοινωνική ευαισθησία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με αποφασιστικότητα, αλλά με κοινωνική ευαισθησία. Και δυστυχώς αυτή πολλές φορές δεν υπάρχει. Σας άκουσα να λέτε για καινούριους σχηματισμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί. Έχουμε, ας πούμε, το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν υποθέσουμε ότι ήταν ένα κόμμα του. Όχι, ήταν ένα κόμμα του 3%, 3,5% και τώρα έχει φτάσει να είναι. Αλλά δεν είναι νέος σχηματισμός. Δεν είναι νέος, αλλά είναι ένα σχηματισμός. Ένα κόμμα το οποίο είχε. Κοιτάξτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά άποψή μου, δεν φέρνει τίποτα το καινούριο. Απλώς είναι ένα μάζευμα συνιστοσών που δεν έχουν βρει ένα κοινό τόπο παρά μόνο την μεγάλη ταμπέλα αριστερά. Την οποία την κυνηγάνε διάφοροι και η οποία δεν λέει και τίποτα πια σήμερα, έτσι, με τα σημερινά δεδομένα των κοινωνιών. Και δεν έχουν βρει. Απλώς όσο πλησιάζουν με την πιθανότητα να γίνουν εξουσία, δεν μιλάνε όλες οι συνιστώσεις για να μην χαλάσουν τη μαγιά στον κόσμο. Αλλά δεν είδα μία ενιαία πολιτική πλατφόρμα η οποία να ξεκαθαρίζει. Το αντιμνημόνιο, υπερμνημόνιο δεν είναι πολιτική πλατφόρμα, έτσι. Και ξεπεράστηκε. Έχει ξεπεραστεί. Όχι, δεν ήταν ποτέ. Πραγματικά. Αλλά εγώ καταλάβαινα από το λαό μια αντίδραση πάνω σε κάτι που ήταν επίπονο, ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά ως πολιτική πλατφόρμα δεν είναι. Εγώ πολιτική πλατφόρμα, πέραν από τις παρλαπίπες, και συγγνώμη για την. Που ακούω τόσα χρόνια από τους λαϊκιστές, δεν έχω δει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κάτι από συγκεκριμένα πράγματα. Από το ποτάμι. Την πλευρά της κυβέρνησης. Περίμενε, πριν πάμε στο ποτάμι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση παρέλαβε μια κατάσταση την ώρα που την παρέλαβε. Και θα πρέπει αυτό να το σκεφτούμε. Ότι πρέπει να κρίνουμε την κυβέρνηση αυτή την ημέρα που παρέλαβε την κατάσταση που υπήρχε. Όχι αυτό που ήταν 5 μήνες πριν, ή 2 χρόνια πριν, ή 5 χρόνια πριν. Από εκεί. Το 2012. Ναι. Τον Ιούλιο πότε ήταν. Τον Ιούνιο του 2012. Από τη στιγμή εκείνη και μετά. Έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει, ασχέτως αν το έκανε περισσότερο καλά ή λιγότερο καλά από κάποιον άλλον. Προσπάθησε να οδηγήσει τη χώρα χωρίς κίνδυνο σε μία διέξοδο. Μπορεί κάποιος άλλος, και όχι ο Σαμαράς, να το έκανε με πιο καλό και πιο εύκολο τρόπο. Ή με λιγότερο καλό. Πάντως έκανε αυτό που ήταν σωστό. Και υπάρχει διέξοδος τώρα, λέτε. Ότι ο ελληνικός λαός επί 2-2,5 χρόνια απεδέχθη να ακολουθήσει μια πολιτική την οποία η κυβέρνηση πίστεψε ότι θα ακολουθήσει. Συγγνώμη που διάκοψα. Ναι. Εδώ έρχονται και λένε ο αντίλογος είναι δεν απεδέχθη κανένας ελληνικός λαός
με άλλο προεκλογικό πρόγραμμα, σύνθημα, ανέλαβε την εξουσία αυτή η κυβέρνηση και άλλα έκανε μετά. Και από εκεί και πέρα... Απολογίζω του Σαμάρα και δεν θέλω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Σαμαράς είχε υπογράψει ότι θα αποδεχθεί το μνημόνιο πρώτων εκλογών. Μην το ξεχνάμε. Σωστό. Αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Ο Σαμαράς δε... απλώς λέω τον αντίλογο. Συγγνώμη. Ο Σαμαράς δε είπε μια δικαιολογία που δεν ξέρω αν είναι αληθινή ή όχι, αλλά στέκει. Ότι εγώ είχα πει όχι αυτό το μνημόνιο. Ότι έπρεπε να πάρει. Θα μας επιβάλλανε μνημόνιο, ήταν λογικό. Χρωστάω σε κάποιον και μου λέει: Έλα να δούμε, αφού θέλει περίοδο χάριτος, πώς θα τα πληρώσεις. Και εγώ στην τράπεζα που πάω και λέω: Το δάνειό μου θέλω να το αλλάξουμε, μου λέει: Ναι, να βάλουμε κάποιους όρους κάτω. Λοιπόν, μην αρχίζουμε με αυτό να γκρινιάσουμε. Ανέλαβε μια προσπάθεια. Μπράβο του και στο Πασόκ, το οποίο συμμετείχε στο κόστος, έτσι. Δεν είχε κανένα λόγο. Εκεί που είχε συρρυκνωθεί μπορούσε να κάτσει να κάνει τον αντάρτη κι αυτή. Αλλά είναι πολύ. Φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ. Δεν είναι κρίμα να μην αφήσεις να ολοκληρωθεί ο κύκλος, όχι της κυβέρνησης, της προσπάθειας και των θυσιών του ελληνικού λαού. Λέτε δηλαδή ότι σε περίπτωση που αναλάβει το τιμόνι της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχουμε μέσω της προεδρικής εκλογής εκλογές, εθνικές εκλογές, και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διακοπεί αυτή η πορεία? Θα σας πω. Πριν πάμε εκεί όμως. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι εγκληματικό. Έχει κοινωνική αναισθησία μέσα το σύνθημα η ευκαιρία της εκλογής της Δημοκρατίας να γίνουν εκλογές όν και καλά. Διότι τον επόμενο 1,5 χρόνο δεν θα πάμε χειρότερα. Πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, η θυσία του ελληνικού λαού και ίσως είναι κάπως καλύτερα. Αλλά εδώ έχουμε κάποιους που φοβούνται πως πάνε τα πράγματα καλύτερα. Εγώ εύχομαι και σας λέω δεν είμαι καθόλου φαν πολλών πολιτικών. Αλλά εύχομαι, το εύχομαι για εσάς, για τα παιδιά μου, για μένα, για τους γειτονές μου, για την κοινωνία. Να μην πάνε τζάμπα αυτές οι θυσίες. Πάμε τώρα στην περίπτωση που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχω κάνει την ανάλυση. Γιατί λένε όλοι και φαίνεται σιγά σιγά ότι τώρα τα ίδια θα κάνει ρε παιδιά. Αφού ήδη στους ξένους το έχει πει και το βλέπετε σιγά σιγά γυρίζει. Προσέξτε κάτι όμως. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή αυτού του προγράμματος. Ό,τι και να κάνει την ημέρα που θα εκλεγεί και θα ορκιστεί, δεν πρέπει να γυρίσει στο διακόπτη και να πει τώρα τα του μπάρω, θα το δίνουνε. Θα φάει 4-5 μήνες μέχρι να το φέρει σιγά σιγά. Αυτούς τους 4-5 μήνες. Θα περάσει η Ελλάδα δύσκολα. Προσέξτε, όλοι οι ξένοι θα περιμένουνε μέχρι να δούνε που θα κάτσει μπίλια. Εμείς δεν έχουμε περιθώριο να περιμένουνε. Εμείς θέλουνε να βλέπουνε και να κρίνουνε πραγματικά όπως είναι και θετικά τα αποτελέσματα των θυσιών μας. Εάν κάτσουνε 5 μήνες, θα πάμε 3 χρόνια πίσω. Θα γυρίσουμε πάλι πίσω εμείς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή. Γιατί λοιπόν αυτή η βιασύνη? Φοβάμαι ότι διαβλέπω ότι η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Καμένου το ίδιο πράγμα έχει αγωνία, δεν θέλει να κλείσει αυτός ο κύκλος της προσπάθειας. Μπας και πετύχει η προσπάθεια και χάσουνε το λουκουμάκι. Το τρένο, ναι. Ναι. Μα δεν είναι εκεί το θέμα. Προφανώς. Για όνομα του Θεού. Προφανώς και δεν είναι εκεί. Το λέω διότι νιώθω άσχημα ως πολίτης αυτής της χώρας. Έχουμε χάσει τον πραγματικό μας πατριωτισμό. Ποτέ να μην έμπαινα στην πολιτική. Ποτέ να μην. Αρκεί να πήγαινε καλά η χώρα μου. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Γίναμε πολλοί ατομιστές. Και γίναμε ατομιστές από τον τελευταίο Έλληνα μέχρι δυστυχώς τον πιο υψηλά ιστάμενο στην ιεραρχία. Πρέπει αυτό κάποτε να πάψει. Όπως και τον κόσμο ο οποίος λέει ότι εγώ θα ψηφίσω αντιμνημονιακά. Κάτσε βρε παιδί μου. Το πρόβλημα σου σημαίνει το μνημόνιο ή είναι μια κρίση στην οποία πολεμάμε με τον ιδρώτα και με το αίμα να την ξεπεράσουμε. Μια στιγμή. Το αντιμνημονιακά δεν μου λέει θέση. Εάν πεις, εγώ θα ψηφίσω το Σταύρο Θοδωράκη, διότι αυτά που λέει πιστεύω ότι μπορούν να πάνε καλύτερα τα πράγματα για να βγούμε από την κρίση. Τώρα, τις βλακίες που ακούω, δεν αναγνωρίζουμε το χρέος, να μας χαρίσουν τα λεφτά που μας δώσανε, γιατί να μας τα χαρίσουν? Και μην ξεχνάμε ότι κυβερνήσεις, λαοί είναι που αυτή τη στιγμή έχουν εγγυηθεί για μας, έτσι. Σαφέστατα. Λοιπόν, γιατί ο Ολλανδός, ο οποίος δουλεύει και έχει ένα μαγαζάκι, είναι αγρότης, να πει θα χαρίσω εγώ στον Έλληνα λεφτά?
να μας διευκολύνει. Αυτό που ζητήσαμε να μην κερδοσκοπήσουν από τα ελληνικά ομόλογα. Όλα αυτά ναι. Αλλά αυτή η ιστορία του τσαμπουκά που βγαίνουμε στον μπαλκόνι και λέμε δεν τα χρωστάμε, τα διαγράφουμε. Σταματήστε ρε παιδιά. Εγώ θυμούμαι παιδιά όταν έγραφα στην Καθημερινή και στην Βραδινή και έλεγα ότι τα εγγόνια μας χρωστάνε 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Αυτό ήταν 82-83. Και μάλιστα είχα γράψει ένα μεγάλο όρο στην Καθημερινή και έλεγα ότι αν οδηγηθούμε, αν συνεχίσουμε με αυτή την οτροπία στην οικονομία και στην κοινωνία, σε 20 χρόνια θα μπούμε σε μια κρίση από την οποία δεν θα μπορούμε να βγούμε εύκολα με δημοκρατία και κοινοβουλευτισμό. Η μακαρίστα Ελένη Βλάχου με φώναξε και μου τράβηξε τα αυτιά. Ήταν μια Δευτέρα, γιατί ήταν το πρώτο σέλιδο, και μου λέει: αν το είχα δει, δεν θα. Το άφηνα να περάσει. Ναι. Κινδυνολογεί. Τώρα δεν κινδυνολογώ. Αναλύω πού θα πάει εγώ το πράγμα. Μα μου λέει: παίρνουν από το πρωί και λένε ότι οι χώρες δεν πτωχεύουν. Τι λέω, κύριε Ελένη μου, δεν πάνε στο πρωτοδικείο, αλλά πτωχεύουν οι χώρες. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, πάντως ο κόσμος διαμαρτύρεται, επειδή ακούμε τώρα για, λέτε και εσείς για αντιμνημόνιο, μνημόνιο. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και νομίζω λογικά, γιατί τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά. Το πρόγραμμα ήταν και σε σύντομο χρονικό διάστημα και πολύ βαρύ. Εμένα μου το λέτε. Όχι, φυσικά, χάσαμε δύο πρώτα χρόνια. Φόρους. Τα δύο πρώτα χρόνια, το 10 με το 12, δεν είχαμε κάνει την πρόταση. Ξέρετε τι πάθαμε. Λέγαμε στους συνομιλητές μας ότι εγώ θα πουλήσω αυτό και θα μαζέψω λεφτά. Και μου έλεγε αυτό μας το πες και πρόπερση. Οι ξένοι δεν ενδιαφέρονται ποιος είναι ο πρωθυπουργός και ποια είναι η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας. Πώς ενδιαφέρονται τώρα. Ούτε τώρα νομίζω ενδιαφέρονται. Μα κανείς, ούτε εγώ ενδιαφέρομαι ποιος είναι στη Γερμανία και ποιος είναι στη Γαλλία. Ακριβώς. Η χώρα με ενδιαφέρει. Εγώ με αυτήν μιλάω. Ναι. Και σου λέγανε. Αφού λοιπόν δύο χρόνια δεν το έκανε, από εκεί δεν ήρθανε, δεν πιστέψω εγώ θα έρθουν μετά σε ένα χρόνο. Φέρνουν από εκεί που τα έχεις. Που τα έχεις στις συντάξεις. Που τα έχεις στη φορολογία. Αυτό πάθαμε. Αλλά το πάθαμε. Να γκρινιάζουμε. Εγώ πιστεύω ότι και η κατανομή της φορολογίας δεν έγινε σωστά. Και εγώ το πληρώνω. Δεν έγινε, ναι, σωστά. Εγώ παιδιά παίρνω το 38% της σύνταξης που έπρεπε να παίρνω. Έτσι. Μάλιστα. 41 χρόνια είχα συντάξει με δημοσιογράφος και ήταν και η ανωτάτη βουλευτική που μπορούσα να έχω. Με πονάει. Τι θα γίνει να γκρινιάξω. Αυτή η κατανομή έγινε. Για κάποιους ήταν, αν θέλεις, πιο πιεστική, αλλά ήταν πιεστική και η θέση των ξένων απέναντι στην κυβέρνηση τώρα. Δοκιμάσαμε κάπου. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα κάνανε όλα καλά. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνει καλύτερα. Αλλά ούτε πιστεύω ότι τα κάνανε όλα κακά. Και πάνω απ' όλα θα το πληρώναμε αυτό να το χωνέψουμε. Και τώρα αντί να κοιτάμε για αυτό που πληρώσαμε, να φωνάξουμε γιατί δεν βοηθιέται η οικονομία να προχωρήσει, δεν βοηθιέται να ανοίξουν δουλειές. Όχι να ζητάμε διορισμούς. Να ζητάμε να μπει ρευστό στην οικονομία που δεν έχει μπει. Σήμερα στενάζει η οικονομία από το ρευστό. Και πρέπει να πιεστούν και οι τράπεζες να δώσουν χρήματα στην οικονομία, ιδίως σε εργατοβόρες και σε παραγωγικές μονάδες. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει λύση είναι να ανοίξουν δουλειές, όχι να διοριστεί κόσμος. Θυμάμαι κάποτε που κατηγορούσαν, είχατε πει ότι θα ανοίξει 200.000 δουλειές. Μα γύρανε μόνο 22.000 διορισμοί. Ναι, αλλά δεν είναι διορισμοί οι δουλειές. Λοιπόν, σήμερα εκεί είναι που πρέπει η κυβέρνηση να δώσει τη δύναμη, γιατί όταν εμένα τα παιδιά μου βρουν δουλειά μεθαύριο και τα δικά σας και του αλλού και του αλλού, θα αρχίσουμε, μπορεί να βρούμε με 600 με 700 ευρώ. Αλλά θα δουν ότι βρήκανε μία δουλειά. Δηλαδή, από εκεί εμείς θα τις πρόξουμε πιο πάνω. Και πώς θα κάνουν όνειρα. Να κάνω να συνδυαστώ γιατί έχουμε... Να κάνουν να οικογένεια τα νέα παιδιά με 600 και 700 ευρώ. Τι σημαίνει, συγγνώμη, τι σημαίνει να κάνουν όνειρα. Πώς θα μπορέσει ένα ζευγάρι σήμερα είστε που θα έχει νεότεροι εισόδημα 1.200-1.300 ευρώ μαζί να στήσει σπιτικό και να κάνει. Να σας διακόψω λίγο, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Τάσο Παπά, τον δημοσιογράφο, φίλο δημοσιογράφο από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό απόγευμα. Μας ακούς? Ακούω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στην εφημερίδα που έκλεισε 2 χρόνια. Το πρώτο συνεταιριστικό έτσι εγχείρημα στην ελληνική δημοσιογραφία. Ευχόμαστε να πάτε καλά, να συνεχίσετε, να πετύχετε. Αγωνιζόμαστε αξιοπρεπώς, νομίζω.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε εδώ και τον κύριο Κασίμη, είναι εδώ και ο Νίκος Αρμένης. Θέλω πρώτα απ' όλα ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που έχουν συμβεί εδώ και 2 ώρες περίπου και με την παρέτηση του κυρίου Ψυχάρη και με όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ναι, η παρέτηση του κυρίου Ψυχάρη ήταν λίγο κεραυνό στην εφρία και κυρίως με το πολιτικό σκεπτικό που την συνόδευσε. Κάτι είπε για το πολιτικό σύστημα, ότι πλέον δεν αξίζει τον κόπο, κάποιος να αγωνίζεται για να το αλλάξει. Το διαπίστωση το ανακάλυψε πολύ γρήγορα, γιατί ο Ψυχάρης πόσο καιρό είναι βουλευτής, 2 χρόνια είναι πόσο είναι. Περίπου 2 χρόνια. Ναι, ενδεχομένως να είναι και μια ένδειξη απογοήτευσης γιατί δεν αξιοποιήθηκε στον ασυναθισμό. Λέω τώρα εγώ, γιατί πονηρεμένοι είμαστε και πρέπει να κάνουμε όλες τις σκέψεις. Βάσης φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα συνοχής, γιατί το αυτό που έγινε με τον Ένφια το λένε και δημοσίως πια και αξιωματούχοι κυβερνητικοί. Το αφήνουν να εννοηθεί οι υπουργοί, οι βουλευτές, ότι κάποιοι ζητάνε μάλιστα να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνος. Γιατί την προηγούμενη φορά βρήκανε εξελαστήριο θύμα τον κύριο Δοχάρη, τώρα πάνε να τα φορτώσουν την κυρία Σαββαίδου. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο είχαν τη δυνατότητα ή έχουν την εξουσία να παίρνουν αποφάσεις. Είναι εκτελεστικά όργανα. Και ο κύριο Δοχάρη ήταν και η κυρία Σαββαίδου είναι εκτελεστικό όργανο. Έκανε ο κύριο Δοχάρη και κάνει η κυρία Σαββαίδου ό,τι τη λένε και ό,τι τη παγορεύουν. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης και της Βουλής. Βέβαια, πρέπει να πω ότι όπως και στην προηγούμενη φάση όπου ο κ. Στρονάρας λειτουργούσε σαν σάκος πυγμαχίας για να προπονούνται οι βουλευτές της συμπολίτευσης, τον ρόλο του σάκου πυγμαχίας τώρα τον παίζει ο κ. Χαρδούμενης. Τον έχουν βάλει στο μάτι πολύ και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Δημοκρατία και κάποιοι ζητούν μάλιστα και την αποπομπή του. Ήδη σήμερα του Ψαλίδη σαν αρμοδιότητες, αν δεν το έχετε πληροφορηθεί. Ναι, ήδη Ψαλίδη. Ναι, ήδη του κουρέψαν τις αρμοδιότητες. Ήδη. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις ή αν ήταν προγραμματισμένο να γίνει. Αλλά πέφτει πάνω σε μια συγκυρία που μας δίνει το δικαίωμα να υποπτευθούμε ότι έγινε ύστερα από το μπάχαλο που προέκυψε με τον Ένφια. Πάντως, εγώ θέλω να πω επ' αυτού και θέλω και την άποψη του κυρίου Κασίμη ότι δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη και ο πρωθυπουργός όλο αυτό. Όταν, για τον Ένφια. Για τον Ένφια εννοώ. Όταν έβαλε, έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό γρήγορα να φέρουμε τη ρύθμιση των 100 δόσεων γιατί την είχε υποσχεθεί και τελικά ψηφίστηκε ένας νόμος που ήταν είχε λάθος. Εγώ θα κάνω μια επισήμανση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τη μεγαλοστομία. Πράγματι, γίνονται τα πράγματα υποπίεση, γρήγορα μπορεί να γίνουν και λάθη. Στον Ένφια κανείς δεν έχει υπολογίσει ορισμένα πολύ απλά πράγματα. Ότι δεν μπορεί να είναι ληξιπρόθεσμος. Και το άλλο, ότι δεν μπορείς να βάζεις μόνο τα ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει πληρώσει και έχει κι άλλο να πληρώσει. Δεν θα τον βοηθήσει να τα πληρώσει. Θα πρέπει να στάζει αίμα για να τα πληρώσει. Εκεί κάπου το σύστημα που φτιάχνει τους εκτελεστικούς νόμους, εκεί κάπου δεν λειτουργεί. Τώρα λειτουργεί επειδή είναι στεγανά, δεν λειτουργεί επειδή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάπου δεν λειτουργεί. Η ευθύνη πάντα είναι στην ηγεσία. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι αυτό μπορεί να διορθωθεί. Δυστυχώς έχουμε επανειλημμένως τέτοια δείγματα σε εκτελεστικούς νόμους που είναι προβληματικοί. Γιατί κάποιος δεν σκέφτηκε κάτι πολύ σημαντικό. Και ιδίως κάπου δεν υπήρχε κοινωνική ευαισθησία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση ως ενιαία ή ο πρωθυπουργός. Είναι αυτός που έχει την ευθύνη, αλλά έχει την ευθύνη για αυτούς που είναι συνεργάτες του και για αυτούς στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και σε μέτρα τα οποία είναι θετικά, γιατί τα μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα και τις οφειλές και για τη φορολογία είναι θετικά. Μπάζουν όμως, έχουν κενά. Αφήνουν να παίξουν ένα κομμάτι του ελληνικού λαού που πράγματι έχει πρόβλημα, πράγματι θα ήθελε και πρέπει να τον αφήσεις να γίνει προβληματικός. Να μην πληρώσει καθόλου. Εγώ πρέπει να πληρώσω 500 ευρώ το μήνα και δεν έχω. Και θα γίνω προβληματικό σε 5 μήνες. Αν μου πεις από τώρα που δεν μπορώ να δίνω 200, μπορώ να τα δώσω. Έτσι. Γιατί έτσι λοιπόν ακριβώς. Το αφήνεις. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Ναι. Θα σου παρεμβαίνεις όποτε θες. Ναι. Ναι, ο πρωθυπουργός, όπως και όλοι οι πρωθυπουργοί, έχουν την πολιτική ευθύνη για αυτά που σημαίνουν στην χώρα. Φυσικά. Και αυτά που σημαίνουν στην κυβέρνηση. Όπως έχει την πολιτική ευθύνη για την επιλογή των συνεργατών του. Δεν είναι. Φυσικά. Αν επιλέγει. Ανίκανος έχει την πολιτική ευθύνη γιατί δεν μπορεί να επιλέξει σωστούς ανθρώπους. Ωστόσο, νομίζω ότι υπήρχε μια πρεμούρα στην κυβέρνηση να προσπαθήσει να αποδείξει στο Εθνικό Ακροατήριο ότι
τελειώνει με την Τρόικα, ότι λειτουργεί αυτονομημένα σε σχέση με ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, την ίδια στιγμή δέχεται η κυβέρνηση να συζητήσει με την Τρόικα πράγματα που δεν αφορούν την Τρόικα και που δεν είναι σε κανένα πρόγραμμα ενταγμένα. Τι δουλειά έχει η Τρόικα να μας πει πώς θα γίνονται οι απεργίες στην Ελλάδα? Τι δουλειά έχει η Τρόικα να μας πει αν θα κλείσουμε 51%, αν θα υπάρχει το lockout ή δεν θα υπάρχει το lockout? Δεν προβλέπει σε κανένα πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή, εκχωρούμε ακόμα και σε παιδεία που δεν είναι τις αρμόδιες Τρόικας, εκχωρούμε δικαιώματα και εξουσίες στους ξένους, στους δανειστές. Και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα συνολικά, για την αξιοπρέπειά της, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Παπά, δυστυχώς δεν έχει φύγει τελείως ο λαϊκισμός. Εσείς που είπατε πρεμούρα, εγώ το είπα μεγαλοστομία. Καλύτερα να άφηναν κάποια θετικά μέτρα να μιλήσουν μόνα τους στην καθημερινή ανακούφιση του πολίτη, παρά να βγαίνουν και να πολλαπλασιάζουν τη σημασία τους όταν ο άλλος παρά τα μέτρα συνεχίζει να είναι υποπίεση. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερο, δυστυχώς επισημάνατε κάτι πολύ σημαντικό που πηγάζει από αλλού. Πηγάζει από την έλλειψη πολιτικού θάρρους για αυτό το οποίο γίνεται. Ενώ το παίρνει η κυβέρνηση το πολιτικό θάρρος να πάρει μερικά μέτρα, γυρίζουν οι βουλευτές και τη συμπολίτευση και λένε: δεν φταίμε εμείς η Τρόικα. Μα κάτι που πρέπει να πάρθουν, πρέπει να πάρθουν. Βρήκαμε λοιπόν ότι αφού μας τα επιβάλλει η Τρόικα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και έτσι πολλές φορές μεταφέρουν δίθεν στην Τρόικα, ότι κουβεντιάζουν με την Τρόικα διάφορα μέτρα, τα οποία είναι άσχετα με την Τρόικα ή την ανακατεύουμε χωρίς λόγο, έτσι. Κύριε Κασίνη, αυτό δεν θα γινόταν αν η κυβέρνηση εγκαίρως είχε καταθέσει αυτό που έχει προαναγγείλει ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος εδώ και δύο χρόνια, το εθνικό σχέδιο για την μεταμνημονιακή εποχή. Το ίδιο σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Δεν το είδα πουθενά εγώ αυτό. Και αυτό, αν θέλετε, για μένα είναι και το πιο σημαντικό. Διότι εντάξει, αυτή η κρίση το λέγαμε και στην αρχή, ότι κάπως θα περάσει. Ζωντανή, πεθαμένη, εμείς θα περάσει. Τι θα γίνει μετά σε αυτή τη χώρα? Γι' αυτό όμως δεν μας μιλάει κανένας. Και αυτό είναι που θέλουν να ακούσουν. Λέγαμε, έλεγε προηγούμενος ο συνάδελφος, ότι τα παιδιά μας. Μα τα παιδιά μας πώς θα ονειρευτούν κάτι όταν δεν τους λες ότι υπάρχει μετά? Τους λες μόνο ότι υπάρχει τώρα. Εγώ για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο, όχι μόνο για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, εδώ μεγάλες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Η Γαλλία με την ανεργία που έχει περάσει πλέον το ψυχολογικό όριο του 10%. Η Ιταλία με τα ελλείμματα και το μεγάλο χρέος. Ακόμα και η Γερμανία με την μηδενική ανάπτυξη πια. Και εκεί που υπάρχει και ένας μεγάλος μύθος είναι ότι η Γερμανία δεν έχει πρόβλημα ανεργίας. Ωραία, δεν έχει πρόβλημα ανεργίας. Έχει πολύ χαμηλό, 4-5, δεν θυμάμαι 6. Ωστόσο, υπάρχουν 4-5 εκατομμύρια εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Τώρα. Μερική απασχόλη δηλαδή να δουλέψει 3-4 ώρες την ημέρα και να υποαμείβεσαι. Αυτό είναι το μοντέλο που πάνε να μας φορέσουν συνολικά στην Ευρώπη οι κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις, δηλαδή η Γερμανία και οι ισχυροί συμμαχοί της. Κύριε Παπά, επιτρέψτε μου, έχετε δίκιο, αλλά το περιορίζετε πολύ στενά στην Ευρώπη. Δυστυχώς είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Απλώς εμείς το ζούμε πιο έντονα γιατί εδώ είναι η γειτονιά μας. Δεν είναι στην Αμερική καλύτερα. Τώρα φαίνονται και στην Ασία να βγαίνουν τα προβλήματα αυτά. Φοβούμαι ότι ο μετακαπιταλισμός πέρασε σε ένα στάδιο που πια είναι τόσο υπερφύαλη η αλαζονία του που δεν καταλαβαίνει ότι πλειονίζει τα πόδια του, έτσι. Εγώ νομίζω ότι λειτουργεί, έχει αυτοκαταστροφικές τάσεις. Ναι, αλλά αυτό εμένα δεν με πειράζει να καταστραφεί. Εμένα με ενδιαφέρει για το μέσο πολίτη ο οποίος θα πληρώσει αυτή την καταστροφή. Να σας θυμίσω και ένα παλιό τσιτάτο του Λένιν που έλεγε ότι οι αυτοί είναι ικανοί να μας πουλήσουν και το σκηνή με το οποίο το δοκιμάσουν. Ναι, το δοκίμασε μετά ο Λένιν και απέτυχε. Είναι άλλη συζήτηση αυτή. Ναι. Να πούμε, Τάσο, πέρα όμως από, επειδή εδώ μιλάμε και αθλητικά, γιατί έχουμε περάσει μόνο τα πολιτικά και ο κύριος Κασίμης, ξέρεις, είναι φίλος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Το ξέρω. Του χρόνου θα συναντηθείτε έτσι κι αλλιώς. Φέτος δεν είναι. Όχι. Α, μπορείς στο κύπελο. Περίμενε. Δεν ξέρω φέτος το κύπελο. Ναι. Λοιπόν, τους προβοκάτορες. Κύριε Αρβέλη. Λοιπόν, όμως είσαστε κόκκινοι γι' αυτό. Θέλω ένα σχόλιο για το μάτς της Εθνικής σήμερα. Δηλαδή, με άλλες συνθήκες δεν θα το συζητάγαμε. Παίζουμε με τα νησιά Φερόε. Είναι ντέρμπι αγώνι. Όντως, ένα βαθμό έχει η Ελλάδα και μηδέν τα νησιά. Τι βλέπεις, για πες. Αν δεν κερδίσουμε σήμερα με ένα 3-4-0, νομίζω, καλά, δεν μιλάω για σοφαλία ήττα τώρα. Ναι. Έτσι, γιατί μετά πρέπει να κατεβάσουμε τα μολύβια. Αλλά εάν δεν κερδίσουμε με ένα μεγάλο σκορ, το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να το αξιοποιήσει σε περίπτωση ισοβαθμίας, νομίζω ότι θα το καταπλανήσουμε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
Αλλά δεν βλέπω άλλο σκορ πέρα από μια μεγάλη νίκη. Διαφορετικά θα επιστρέψουμε σε πολύ κακές εποχές. Για πες μου τώρα. Για πες μου τώρα. Ο Ρανιέρη θα πάρει το αεροπλάνο τη επιστροφή απόψε. Για πες μου τώρα, τι έχεις ετοιμάσει, γιατί είσαι και υπεύθυνος του φίλου του Σαββατοκύριακου. Η Εφημερίδα των Συνταχτών βγάζει ένα πολύ καλό φίλο για Σάββατο και Κυριακή. Τι έχει, μπορείς να μας πεις κάτι, να μας κάνεις μια προαναγγελία, τι έχετε στο φίλο αύριο? Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Άρη Πιωτόπουλου, που είναι κριτική απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης. Έχουμε ένα άρθρο του Νίκου του Παπά, του διευθύντου πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, που μιλάει για τις συμμαχίες. Είναι το θέμα που ταλανίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ναι. Τα ανοίγματα στη Δημάρχη. Μπορεί στη Δημάρχη να εισπράττονται με θετικό τρόπο, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττονται από όλου με θετικό τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που διαφωνούν. Οριζοντίμηση καθέτος με αυτή την επιλογή, δηλαδή με τα ανοίγματα στη Δημάρ. Έχουμε στη συνέντευξη του Μόγες. Του προπονητή της Manchester United. Του πρώην προπονητή της Manchester United. Που πήγε στη Real Sociedad. Είδες. Ευτυχώς δεν ήρθε σε εμάς. Στην Ίντερ εννοώ. Ναι, ναι. Ναι. Και μπορώ να σας πω και τον τίτλο, γιατί το βγάλαμε την προαναγγελία, ότι δεν είμαι ο αποτυχημένος της United, είμαι ο επιτυχημένος της Everton. Α, μάλιστα. Σωστό. Έτσι. Πολύ σωστό. Ναι. Όντως ήταν πετυχημένο στην Everton, είναι πάρα πολύ. Εγώ πάντως στεναχωρήθηκα πολύ που έφυγε από το United. Μα γι' αυτό το πήρε United για να είναι τα χαίρια του. Ναι. Μάλιστα. Κρίμα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να σου ευχηθούμε και πάλι καλή δουλειά, καλή δύναμη στην Εφημερίδα. Καλή επιτυχία πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και να πετυχαίνουν τέτοια εγχειρήματα. Θυμίζω ότι η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι μια προσπάθεια που οι συνάδελφοι βάλανε χρήματα και φτιάξαν ένα συνεταιρισμό. Βγάζουν την εφημερίδα και βλέπω ότι αρχίζει να πηγαίνει και σε άλλα. Δηλαδή και ραδιοφωνικοί σταθμοί που κλείνουν, οι εργαζόμενοι παίρνουν την τύχη στα ένα χέρια. Ένα μοντέλο τους. Που το ακολουθούν. Ένα μοντέλο. Πώς το βλέπετε, επειδή είστε άνθρωπος από τα σπλάχνα της δημοσιογραφίας. Και μετά θέλω να μου πείτε και για το μεικτό συμβούλιο. Έχουν γίνει διάφορα. Έχουν επιχειρηθεί διάφορα τέτοια εγχειρήματα, τα οποία πέτυχαν. Εξαρτάται από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι οι οποίοι ανέλαβαν το εγχείρημα αυτό δεν ήθελαν να γίνουν ούτε εκδότες ούτε επιχειρηματίες. Ήταν δημοσιογράφοι μέχρι το μεδούλι μέσα. Έβγαζαν μια εφημερίδα που είχε μια ιστορία ιδίως για την ανεξαρτησία της, με πολιτική ταυτότητα αλλά με ανεξαρτησία στους εργαζόμενους μέσα. Και κάποια στιγμή που αισθάθηκαν ασφυκτικά εκεί και για οποιουσδήποτε λόγο υπόθηκαν να φύγουν, είπανε να βγάλουν μια εφημερίδα όπως είχε βγει παλιά για πρώτη φορά η Ελευθεροτυπία όταν απεσπάστηκε. Και το πετύχανε, ξέρετε γιατί. Γιατί ήταν πριν απ' όλα δημοσιογράφοι. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Δεν θα κάνει λεφτά κανείς από αυτούς, ούτε ο εταιρισμός. Αλλά θα συνεχίζουν να βγάζουν μια πολύ καλή εφημερίδα. Και είναι και πολύ δύσκολο στις μέρες μας, γιατί οι εφημερίδες πια... Ποιος αγοράζει εφημερίδα? Περισσότεροι από το ίντερνετ δεν ενημερώνονται. Μην κάνουμε κριτική των μέσων επικοινωνίας. Βγαίνουν όμως πάρα πολλές. Αυτές είναι από κάπου βγάζουν. Αυτοί όμως δεν το ξέρουν και δεν θέλουν. Διότι θέλουν να βγάζουν μια εφημερίδα στην οποία να μπορούν να γράφουν την, να γράφουν την άποψή τους αυτοί οι οποίοι γράφουν στην εφημερίδα. Γι' αυτό και είδατε ότι είναι σε επίπεδα βιωσιμότητας κυκλοφορίας σε αντίθεση με άλλες εφημερίδες που έχουν και ιστορία και οι οποίες έχουν καταπληκτιστεί. Πώς είναι. Όταν πήρατε την απόφαση να αφήσετε τη δημοσιογραφία για την πολιτική, αφήσατε πίσω σας χρόνια. Και βλέπω λοιπόν εδώ για το μεικτό συμβούλιο. Ήσασταν εκπρόσωπος στο μεικτό συμβούλιο κάποιες... Να σας πω κάτι με το μεικτό συμβούλιο. Είμαι εκπρόσωπος της Καθημερινής. Ναι. Σάββατο βράδυ, εξελέγει ο Μητσοτάκης Σάββατο το μεσημέρι, το 84 και το βράδυ, στις 12 η ώρα, μου ζήτησε να λάβω το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχα χρόνο να το σκεφτώ και είπα ναι. Τη Δευτέρα το πρωί όμως σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να είμαι συνδικαλιστής ενός κλάδου και εκπρόσωπος ενός κόμματος. Σωστό. Γιατί ο κλάδος μπορεί κάποια στιγμή να είχε κόντρα. Αντίθετα συμφέροντα με το σύνολο της κοινωνίας. Σωστό. Λοιπόν, ή έπρεπε να μην πάρω θέση στο κόμμα ή να παραιτηθώ. Και πήγα Δευτέρα μεσημέρι και υπέβαλα την παραίτησή μου από το μεικτό συμβούλιο. Παλιός συνάδελφος και αγαπητός πολύ από την Καθημερινή, με πήρε και μου έλεγε τις φωνές. Και μου λέει, ξέρεις ποιος θα βγει? Θα βγει εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Διότι στην Καθημερινή ήταν η τρίτη διετία που έβγαινε εκπρόσωπος. Δεν κατέβαινε κανείς άλλος, αλλά από λόγους αρχής το ΚΚΕ κατέβαινε. Κατέβαινε. Και πάλι πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Και τι να κάνουμε, ας κατέβαινε κάποιος άλλος.
Δεν μπορεί εγώ να παραβώ τις αρχές μου. Σωστό. Μια συνάδελφος είναι κι αυτή. Έχει ακόμα ένα χρόνο μπροστά της, 1,5 πόσο είναι αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα. Και το λέω διότι μετά, όντας στη δρόσα πολιτική, με εξέπλητε να είναι κάπως με 4 καπέλα. Ναι. Να είναι δήμαρχος, πρόεδρος συνδικαλιστού, γραμματέας σε κόμμα κτλ. Και λέω, καλά, δεν καταλαβαίνεις ποτέ ότι... Καλά, φωτογραφίζεται και ένα σημερινό τώρα. Όχι, κατά λάθος. το κατάλαβα την ώρα που το έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει όμως, τι να κάνουμε. Δυστυχώς δεν φταίτε εσείς. Δεν γίνεται. Πρέπει κάποτε να είσαι καθαρός για αυτό το οποίο είναι αυτό που λέω όταν πήγα μια εθνική. Ναι. Και μάλλον με έναν φίλο μου. Αυτός είναι φίλος του κυρίου Αρμένη, γιατί είναι Ολυμπιακός. Και μισή τον Παναθηναϊκό. Και του έλεγα, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Όταν παίζει μια ελληνική ομάδα εκτός συνόρων, είναι η ελληνική ομάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ελληνική ομάδα. Αυτό χώνεψέ το. Όταν έρθουν από τα σύνορα. Δεν είναι όμως φαινόμενο ελληνικό αυτό. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Εντάξει. Εγώ δεν μιλάω για το φαινόμενο ελληνικό. Κάτι, δεν έχουμε μόνο την πρωτοπορία σε όλα. Έτσι. Τα κακά. Τα κακά, ναι. Όλα τα κακά που έχουμε υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Εγώ παραδέχομαι ότι αυτό είναι κακό που έχω. Δηλαδή, εγώ τον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Δεν θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Αλλά άστο τώρα, ναι. Να πω κάτι. Περίμενε, πριν πούμε στην ΑΕΚ, ένα λεπτό. Εκείνη την εποχή που είσαστε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πολύ σκληρά, φορτισμένη. Το κλίμα ήταν πολύ, πολύ ηλεκτρισμένο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ήταν η κόντρα Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Περάσαμε μια περίοδο που κάπως προσπάθησαν οι δύο πλευρές να έρθουν κοντά. Σήμερα συγκυβερνούν και έχουμε πάλι ένα αντίστοιχα ηλεκτρισμένο πολιτικό κλίμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Όμως νομίζω ότι σήμερα δεν φαίνεται να έχουν δυνατότητα έστω και για την παραμικρή συνεννόηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω, αλλά έχω αυτή την αίσθηση και θέλω την άποψή σας. Κύριε Αρμένη, εκείνη η δεκαετία ήταν, αν θέλετε, το τέλος της πολιτικής. Η τελευταία δεκαετία που πράγματι είχαμε μια πολιτική σε κάποιο επίπεδο. Ήταν πράγματι πολύ έντονη η εποχή, ακριβώς γιατί είχαμε ένα κίνημα στην κυβέρνηση που ανακάτεψε την κοινωνική σούπα, το οποίο κάποιος ενόχλησε, κάποιος ευχαρίστησε. Ήταν θετική η πρώτη. Στη συνέχεια έβαλε χέρι στην οικονομία με περίεργο τρόπο και διαλυτικό κατ' εμέ. Και είχαμε δύο προσωπικότητες που είχαν μια προσωπική αντιπαράθεση αιώνων. Σωστά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου τη δεκαετία εκείνη ήταν πολύ υψηλότερο από το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου σήμερα. Παράλληλα, η συμπεριφορά του τύπου, με εξαίρεση τα τελευταία δύο χρόνια που τα πράγματα είχαν, και μιλάω στον τύπο, η συμπεριφορά του τύπου ήταν πιο δημοσιογραφική και λιγότερο λαϊκίστικη και πιασάρικη από ό,τι είναι σήμερα. Υπήρχε και τότε ο λαϊκισμός. Υπήρχε. Από μια εφημερίδα. Οργίαζε. Από μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Ναι. Αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Κασίνη. Εγώ μιλάω για το σύνολο του σκηνικού. Μα γι' αυτό και ακριβώς μπορούμε να το λέμε, έμεινε να το πούμε ο αυριανισμός. Έμεινε χαρακτηριστικό. Ναι, πήρε τον τίτλο. Μπράβο. Δεν ήταν τυχαίο. Παράλληλα, σε κρίσιμες στιγμές, εγώ έζησα Παπανδρέου Μητσοτάκη στην κρίση στο Αιγαίο το 87. Μετά από την κουβέντα τους, λέω στα αυτοκίνητα, στον παιδάκι, κύριε Πρόεδρε, ως ένας τώρα θα βγω ήσυχος. Την επόμενη μέρα είχαν στη Βουλή συζήτηση. Και ενώ μέχρι τότε ο τύπος έγραφε «Σκοτώνονται οι δεινόσαυροι», επειδή υπήρξε συνένεση στην Βουλή. Συνεννόηση, συνένα. Την άλλη μέρα γράφανε «Τα βρήκανε, αλλά ηρωνικά, οι δεινόσαυροι». Και εγώ θύμωσα και είπα «Δε διάβολε». Μα είναι ένα αθλητικό θέμα. Εγώ χάρηκα όταν κάποια στιγμή του λέω Μητσοτάκη, γιατί ρε Ανδρέα το κάνεις αυτό. Και λέω Παπανδρέου, γιατί είχα εκείνη την πίεση, τι ήθελες να κάνω. Δηλαδή τον είχε πιάσει κάπου να ψεύδεται. Και ο άλλο του είπε ειλικρινώς, είχα εκείνο το παλού και τι ήθελες να κάνω. Και ο Μητσοτάκη είπε εντάξει. Δηλαδή εκεί βλέπεις ότι υπάρχει πραγματικά πάνω απ' όλα
ένα εθνικό συμφέρον. Πάντως υπήρχε και. Εδώ. Νομίζω ότι είναι και το. Ήταν σήμερα. Και το λίγο διαφορετικό. Τότε μιλάμε και για την αριστερά. Τότε ήταν ζωή ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρκος. Ήτανε... Μιλάμε, σας είπα, το πολιτικό επίπεδο. Οποίοι... Το επίπεδο της πολιτικής αντιπάθειας ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι είναι σήμερα. Εγώ θυμάμαι πολλές φορές συζητήσεις με τον Χαρίλαο, τον Φλωράκη και τον Μακαρίτη, που για μένα ήταν πολύ παιδαγωγικές. Θυμάμαι την εποχή που σταματήσαμε το θέμα των Δεκεμβριανών, που έπαψε ο Ροσπάστης να βγάζει τη σελίδα Οματωμένος Δεκέμβρης. Έπαψε και η άλλη πλευρά να βγάζει, να βγάζει, ναι, η έφερε αξιωματική εκείνες τις ομιλίες και συνεχίσανε να έχουν εκδηλώσεις, αλλά σε λογικά και σε συμβιλιωτικά. Μα φτάσαμε και στη συγκυβέρνηση, στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά αυτές οι ενέργειες που έδειξαν ότι υπήρχε υψηλό αίσθημα πολιτικής ευθύνης και εκλεκτό πολιτικό προσωπικό. Οι οποίες είναι στο παιχνίδι και στο λαό μας. Προφανώς. Δεν ξέρω και είμαστε. Θα γίνουμε έτσι. Και εκλεκτό πολιτικό προσωπικό. Από όλες τις πλευρές. Σήμερα λοιπόν, να κάνουμε σύγκριση με το σήμερα. Για να φτάσουμε στο σήμερα, θα σας πω κάτι. Τότε ακόμα υπήρχε λίγο η αίσθηση αυτή που ήταν της παλιάς διάρκειας των πολιτικών. Εάν σήμερα πει σε κάποιον τι σημαίνει δημοκρατία, θα σου πει το δικαίωμά μου. Και ο πολιτικός θα σου πει το δικαίωμα του πολίτη. Ήταν το λάθος. Η δημοκρατία είναι ένα σύνολο υποχρεώσεων του πολίτη προς την κοινωνία, η εκπλήρωση των οποίων του δημιουργεί δικαιώματα αναπαλωτρίωτα και αναφέροντα. Δεν είναι ο ατομισμός του κάθε πολίτη έχει δικαιώματα. Όχι. Ο πολίτης ζει σε μια κοινωνία και η δημοκρατία τι σημαίνει. Ότι συνεισφέρει στην κοινωνία με αυτό που μπορεί, έχει την υποχρέωσή του και αφού είναι εντάξει προς την κοινωνία, η οποία είναι η μεγάλη ομπρέλα που τον αγκαλιάζει, έχει δικαιώματα που δεν μπορεί κανένα να τα αφαιρέσει. Εδώ δεν έχουμε μάθει να έχουμε καμία υποχρέωση. Έχουμε μόνο δικαιώματα. Είναι το δικαίωμά μας. Εδώ το φοροφυγάδα τον κάναμε μάγκα στη γειτονιά. Στη δική μου την εποχή τον θεωρούσαμε κλέφτη, όταν ήμουν εγώ παιδί. Έτσι. Το πιο μεγάλο διαπλεκόμενο, κάποιον που ήταν μπαγαμπόντης ή καταχραστής όταν ήμουν εγώ παιδί. Ήταν το στιγματισμένο. Ενώ βγαίνει κρυφά σπίτι του και δεν του λέγανε καλημέρα. Στην μετέπειτα εποχή, τα προηγούμενα χρόνια, τρέχαν όλοι να πάνε στο πάρτι και στην δεξίωση που έκανε, μπα και κλείψουν κανένα κόκαλο. Τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να φύγουν από μέσα μας. Και να σκεφτούμε ότι πρέπει να ξαναχτίσουμε μια Ελλάδα. Η κρίση θα περάσει. Σας λέω, είτε με ζωντανούς εμάς, είτε με θα περάσει. Πρέπει να βρεθεί κάποιος να μας πει τι προετοιμάζουμε. Πώς θα φτιάξουμε τα παιδιά αυτά που δεν φταίνε. Τα μάθαμε σε μια πλαστή ευμάρεια, με μια... Τα παιδιά είναι πιο προβληματισμένα από εμάς. Εγώ μιλάω με τα παιδιά μου και με τους φίλους τους και έχω εκπλαγεί πάρα πολύ. Μιλάω τα μικρά μου τα παιδιά που είναι 20 χρονών. Για τον κοινωνικοπολιτικό προβληματισμό τον οποίο έχουν. Για τις αξίες οποίες έχουν. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν να μας ακούσουν, διότι δεν γαργαλάνε τα αυτιά τους, τους γαργαλάνε αρνητικά. Και τι να κουβεντιάσω εγώ με αυτόν. Αφού το μόνο που κάνει είναι λέει, μου είπε εμένα πώς θα κάνω αυτό. Μου είπε εμένα τι σκέφτεται. Οι γονείς μας που παραλάβανε μια Ελλάδα κατεστραμμένη από την κατοχή και τον εμφύλιο της δικής μου της γενιάς. Δουλέψαν και χτίσανε μια ευημερούσα και μεγάλη Ελλάδα. Γιατί? Είχανε αισιοδοξία. Στύψαν την πέτρα, αισιοδοξούσαν. Σήμερα τι μας λείπει? Μας λείπει η αισιοδοξία. Προβάλλεται από παντού η απελπισία. Από το πολιτικό φάσμα η απελπισία προβάλλεται. Από τα μέσα επικοινωνίας η απελπισία προβάλλεται. Μία αίσθηση ελπίδας. Και αν θέλετε, εγώ εδώ στην κυβέρνηση ρίχνω ευθύνη για την επικοινωνιακή της πολιτική. Της αρέσει, είναι πολύ αυτάρεσκες οι δηλώσεις της όταν κάποιος τομέας θυσιών πετυχαίνει και δίνει αποτελέσματα. Και βγαίνει και το λέει και το λέει και το λέει. Σήμερα έχουμε δήλωση πριν από λίγο του κυρίου Σαμαρά. Η ανάπτυξη είναι γεγονός. Σύμφωνα με τα τελευταία γεγονός. Στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,7 μετά από 6 επόδυνα χρόνια ή 24 τρίμηνα ύφεσης. Αυτές είναι παλιές συνταγές. Πιο σημαντικό είναι να βγει να πει ότι 52.000 νέοι βρήκαν δουλειά στο τρίμηνο. Ή ανοίξανε. Τα νούμερα δεν ενδιαφέρουν πια τον κόσμο.
Και δεν τα καταλαβαίνει και πολλές φορές. Είναι καλό για τη σχέση με τους ξένους. Το ότι ο τουρισμός λειτουργήσε και δουλέψανε παραπάνω άνθρωποι και έχουν και 5 δραχμές μια παιδιά που δουλέψαν το καλοκαίρι στην άκρη για να βγάλουν το χειμώνα τους ως φοιτητές, ως οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ καλό. Αντί λοιπόν μεγαλοστομία, τελειώσαμε το μνημόνιο, δεν τελειώσαμε. Ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις που είχαμε, είναι 1-2 ακόμα. Φυσικά η υλοποίηση αυτών που έχουμε αναλάβει θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Αλλά από μήνα σε μήνα κοιτάζει η κυβέρνηση, το ελπίζω, αλλά πιστεύω ότι αυτό κάνει, να είναι λιγότερο επώδυνο για τον ελληνικό λαό. Γιατί να μην το πούμε αυτό που είναι η αλήθεια και το καταλαβαίνει ο άλλος. Και να αρχίζουμε, ο άλλος έχει κρυφό μνημόνιο, άλλες κουταμάρες. Και η κυβέρνηση, τελειώσαμε το μνημόνιο. Δεν τελειώσαμε το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι μια σειρά υποχρεώσεων, εκ των οποίων μεταξύ μας το 70% θα έπρεπε μόνοι μας να το είχαμε κάνει. Μήπως λοιπόν, ξαναλέω, η αιτία του κακού είναι ότι δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να συνεννοηθούν, να καταλήξουν σε ένα εθνικό σχέδιο για την επόμενη μέρα και να πούν με απλά λόγια στον ελληνικό λαό πώς έχει η κατάσταση, πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε και τι μπορούμε να πετύχουμε. Μα δεν το θέλουν. Καταρχάς, ο Χατζής, ο Κώστας ο Χατζής, πρέπει να είναι πολύ επίκαιρος και για τον ελληνικό λαό. Ποιος θέει, γύφτη θα είναι οι Εβραίοι, ο κύριος κανείς, έτσι. Έχει τέτοιο στίχο, δεν το ξέρω. Καταπληκτικό στίχο. Καταπληκτικό στίχο. Ποιος πήρε το ψωμί της ορφανής, κανείς. Και καταλήγει, ποιος φταίει, γύφτη θα είναι οι Εβραίοι ή ο κύριος κανείς. Διότι εμείς δεν φταίμε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, δεν φταίνει η πολιτική, δεν φταίνει οι πολίτες, δεν φταίνει κανένας. Τώρα όμως. Για το ότι έφτασε η ΑΕΚ στην τρίτη εθνική δεν φταίει κανείς. Κάποιος φταίει. Ποιος? Για το ότι έπαιξε, λέω, η ΑΕΚ στην τρίτη εθνική και τώρα είναι στη β' εθνική, κάποιος φταίει, δεν φταίει κανείς. Ακούστε κάτι. Το όραμα του Δημήτρη Μελισσανίδη, εδώ και πολλά χρόνια, είχε πει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι έκανε ένα έγκλημα ο Κοσκοτάρ με τον Τέταρη. Δεν μπορεί η Αγγλία, η οποία πουλάει διαφήμιση σε 85 εκατομμύρια Βρετανούς για σε άλλα 200 εκατομμύρια Αγγλόφωνους για έναν αγώνα, να παίζει στο ίδιο επίπεδο μεταγραφών με μια ελληνική ομάδα που πουλάει σε 9 εκατομμύρια Έλληνες και μέχρι εκεί. Τα φέρνουμε στη... Και επειδή είχε ξεσαλώσει πια ο αθλητικός κόσμος, είχαν μπει τα δάνεια, κυβερνήσει δίναμη σε όλους λεφτά, πάρτε να αγοράσετε. Κάποια στιγμή έλεγε, και το ήταν πάρα πολύ σοφό, γιατί ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι εκτής. Είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, δεν είναι ιδιοκτήτης ομάδος. Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι όλοι ιδιοκτήτες έτσι. Σου έλεγε ότι δεν πάει άλλο αυτό που κάνουμε. Πρέπει να πέσουν οι ομάδες, να αρχίσουμε να δουλεύουμε στις ακαδημίες, να βγάζουμε δικούς μας παίχτες και μια ομάδα θα πουλάει 3-4 παίχτες, θα αγοράζει και 3 ξένους. Αυτό το κάνουν όλοι. Οι μεγαλύτεροι σύλλογοι το κάνουν, όχι απλά. Μα εμείς δεν το κάνουμε. Γιατί εμείς δεν το κάνουμε. Γιατί εμείς βρήκαμε. Εμείς το κάνουμε πάντως. Όχι, βρήκαμε. Κάπως το κάνουμε εμείς. Ποιοι είστε εσείς? Ο Ολυμπιακός. Α, ο Ολυμπιακός. Κάπως το κάνουμε. Με τους οποίους ο Ολυμπιακός παίρνει από άλλους. Ναι, αλλά κάνουμε εξαγωγή παιχτών. Πανιόνιος δίνει παίχτη στον Ολυμπιακό. Είναι πανιόνιος. Μην πάμε σε κάθε ομάδα χώρια. Είναι ένα σύστημα. Εγώ θα σα πω, έφτασα κάπου. Στην Ελλάδα δεν είναι. Εγώ που δεν ασχολούμαι φανατικά, είμαι όμως ΑΕΚτζής και πιστεύω στην ΑΕΚ. Και χαίρομαι για το πείραμα αυτό το οποίο έγινε. Ήσασταν υπέρ δηλαδή του. Χωρίς τη διαδικασία. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Πλην του υποβιβασμού, δεν υπήρχε άλλο τρόπο να καθαρίσει αυτή η ομάδα. Και ιδίω να ξεκινήσει βήμα-βήμα από την αρχή. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί πιστεύω ότι δεν θα παρασυρθεί ο Μελισσανίδης. Το έκανε και ο Άρης. Φέτος. Ναι. Σωστό είναι. Καθυστέρησε χωρίς λόγο. Βέβαια, ο Άρης καθυστέρησε. Να σας πω όμως κάτι. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι έπρεπε να μιμηθούμε την Τουρκία. Εγώ, ο οποίος δεν είμαι φανατικός, αλλά είμαι φιλάθλος. Αυτό το έσχος των ομάδων και των γηπέδων δεν πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, θα έπρεπε να παρέμβει με μαστίγιο η κυβέρνηση, λυπούμε που το λέω, να πει 2 χρόνια δεν έχει πρωτάθλημα. Ή θα καθαρίσουν τα πράγματα, ναι. Αυτή η ιστορία η οποία γίνεται. Εγώ σαν λέω που δεν είμαι φανατικός, ντρέπομαι για αυτά που ακούω. Ούτε με ενδιαφέρει αν έχει δίκιο ο Μαρινάκης, ο Αλαφούς. Δεν με ενδιαφέρει ποσός. Εμένα είναι φίλος μου ο Ιβάνο Σαββίδης, γιατί είναι ένας καλός Έλληνας που το γνώρισα όταν ήταν πρόεδρος
ήσασταν υπουργοί εξωτερικών. Ναι, αρμόδιος. Ήταν ο άνθρωπος, έκανε δουλειά, βοήθησε και τους Έλληνες, έδινε λεφτά, ήταν προγραμματικός κτλ. Και χάρηκα όταν πήρε τον ΠΑΟ και χάρηκα που ΠΑΟ πάει καλά. Αλλά δεν μπορεί αυτά που ακούγονται και βλέπονται καμιά φορά με έναν κομμάτι από καμιά τηλεόραση. Και αισθάνομαι χειρότερα από ό,τι αισθάνομαι για το δημόσιο βίο για το ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Δεν μπορεί με παρακλήσεις και ημίμετρα, δεν γίνεται. Πρέπει να καθαρίσει αυτή η κόπρος του Αυγείου, η οποία δεν ξέρω πόσοι είναι, αλλά από τη μία ή άλλη φέρνουν βουνό, μετά όποιος βολεύεται. Δεν μιλάει. Ναι. Όποιος δεν βολεύεται, μιλάει. Μετά αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Είναι αλακάρτ και αυτό. Ναι, σαν τη δημοκρατία μας εδώ είναι αλακάρτ. Δυστυχώς είναι και αυτό. Δυστυχώς με σκληρά μέτρα πρέπει να λυθεί. Και η ΑΕΚ, αν θέλετε, υπέστη ένα σκληρό μέτρο που επενδύει στον εαυτό της, της οποίας τη διαδρομή να γίνει μια πολύ καλή και όσο γίνεται σε αυτούς τους χώρους, καθαρή ομάδα η οποία θα παίζει αθλητικά. Και φυσικά, μα είστε βέβαιοι, και ιδίως εσείς κύριε Αρμένη που περιμένετε του χρόνου, ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μακάρι. Εγώ θέλω αντίπαλο και δεν έχω πια. Θέλω αντίπαλο και δεν έχω πια. Έχετε κάτι. Μόλις περνάει τα διόδια, τρέμει η ψυχή του. Δεν έχεις δίκιο. Καλά, δεν έχω δίκιο. Να είστε πρώτη ομάδα τώρα, όχι. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτη. Δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, το Μάιο τελειώνει. Καλά. Έχουμε ακόμη δρόμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα χαρώ πολύ η ΑΕΚ να γίνει ανταγωνιστική. Πράγματι, δεν είναι ο αιώνιος αντιπαλός μου. Με τον Παναθηναϊκό τα έχω. Με την ΑΕΚ μια χαρά. Έχω πάει και στην Ευρώπη να την υποστηρίξω. Και να ξέρετε και κάτι, κύριε Ερμένη. Ο Μελισσανίδης το ξέρει το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, το ξέρει. Έχει ξανασχοληθεί. Εντάξει, είναι... Καταλαβαίνετε τι λέω. Σε σχέση με άλλους ιδιοκτήτες. Αλήθεια είναι αυτό. Και ξέρει και την πίσω πλευρά. Και πολύ καλά, βέβαια. Μα έχει ξαναπεράσει από την. Εκεί θα φανούν οι μάγκες, αν θέλετε. Αν κάτι πάνε να το παίξουν μάγκες, θα έχουν ένα μάγκα απέναντι. Τώρα παίζουν. Απλά το θέμα είναι ότι ακόμα και στο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, στην Ελλάδα αλλάζουμε τους κανόνες, αυτό που είπατε προηγουμένως. Αλακάρτ. Δηλαδή, έλεγα πάντα, επειδή εγώ καλύπτω και κάλυπτα πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Υπουργείου Αθλητισμού, ΕΠΑΕ, με τον κανονισμό, με τον ΚΑΠ και όλα αυτά. Και έλεγα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σαφέστατο κανονισμό που να λέει, άμα κάνεις αυτό, αυτή είναι η ποινή. Άμα κάνεις αυτό, δηλαδή, το δίναμε τη δυνατότητα να πηγαίνει ο άλλος και να λέει, δεν το έκανα έτσι ακριβώς, το έκανα λίγο λιγότερο. Μα δεν μπορέσαμε να ορίσουμε μονίμως πόσοι είναι σε κάθε κατηγορία. Μα καλά αυτό. Και για λόγους... Τρομερό. Πολιτικούς σωστό, και σωστό. Αυτά κάθε φορά, ανεβάζουμε δύο παραπάνω, ναι, ρίχνουμε δύο παραπάνω, αυτά. Δεν μπορεί να φέρουν καλό κλίμα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτά δεν... Είμαστε η χώρα του αλακάρτ. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε... Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε πολλά χρόνια. Υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Φυσικά. Δηλαδή, όταν εννοώ δικαιοσύνη, όχι μόνο το θεσμό, ενώ πώς αισθάνεται ο πολίτης. Δηλαδή, φυσικά. Το νιώθετε εσείς, γιατί είναι... Κοιτάξτε, υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης, πραγματικό, αλλά υπάρχει και λάθος πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή αισθανόμεθα ότι αδικούμεθα, γι' αυτό ακριβώς γκρινιάζουμε και όταν αδικούμε εμείς τους άλλους. Το 1991 κατέθεσε ένας νεαρός βουλευτής τότε μία πρόταση στη Βουλή. Και έλεγα ότι να οριστεί χρόνος που θα έχουμε επιστροφή του φόρου από το δημόσιο. Και όταν στο χρόνο αυτό δεν, θα πρέπει να μου επιστρέφει τα χρήματα με επιτόκιο το ίδιο που μου χρεώ να χρωστάω εγώ. Σωστό. Πολύ σωστό. Και δίκαιο. Αιτιολογική έκθεση. Έλεγα ότι θα είναι αστεία τα χρήματα που θα πάρω. Μπορεί να πάρω 20 δραχμές τότε. Ναι. Αλλά θα νιώθω ότι με σέβεται το κράτος, το σεβαστώ κι εγώ. Αυτό λοιπόν, παρότι αυτό κάποτε θεσμοθετήθηκε, αλλά ο πολίτης ποτέ του δεν ένιωθε ότι τον σέβεται το κράτος. Και εκεί αρχίζει πια φαύλος κύκλος. Αφού δεν με σέβεται, γιατί δεν σεβαστώ εγώ. Έτσι. Εμένα μου έκανε εντύπωση, είχα πάει για ένα θέμα του γιού μου στο ΤΕΒΕ, στο Νέο Ηράκλειο. Και είχα και εγώ κάποια λειψά χαρτιά, όπως γιατί ο γιος μου είναι στο Παναγιώτη στην Κέρκυρα. Σας πληροφορώ. Όχι επειδή ήμουν εγώ. Το ίδιο συνέβαινε και με μια κυρία στο δίπλα πρωτόκολλο που πήγα μετά. Μου έκανε εντύπωση. Τόσο καλή διάθεση αυτών των ανθρώπων, όχι μια κυρία. Σε 5-6 ευρώ. Ναι, ναι, βέβαια. Να βοηθήσουν, να καταλάβουν το πρόβλημα του αλουνού, να μην τον ταλαιπωρήσουν, να τον βοηθήσουν. Εκεί που είχε
έλλειψη ο ασφαλισμένος, έτσι. Και μάλιστα το είπα μετά στο τέλος, σε μια κυρία στο τέλος, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που ένιωσα. Ένιωσα ότι είσαστε εδώ για να βοηθάτε τον ασφαλισμένο. Το αυτονόητο έκανε, βέβαια. Το αυτονόητο έκανε η συγκεκριμένη κυρία. Το αυτονόητο έκανε. Ναι, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το αυτονόητο. Δεν υπάρχει. Εδώ έχουμε πάθει ένα μεγάλο κακό. Η διοίκησή μας έχει γίνει συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ποτέ. Έτσι. Η Κύπρο είναι τυχερή. Γιατί είχαν Άγγλους. Γιατί κληρονομήσανε το βασανικό σύστημα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς μείναμε εκεί. Και έχουμε όποιος έχει δικαίωμα υπογραφής. Είναι εξουσιαστής των από κάτω. Έτσι. Αλλά είναι και ραγιάς τους από πάνω. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αυτά πρέπει να φύγουν. Το ότι μπήκανε αυτοματισμοί στη δημόσια διοίκηση. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλο πράγμα. Ναι. Εγώ έλεγα πάντα ότι ο Άγιος Τσοβόλας έκανε κάτι πολύ σημαντικό και κάποτε το άκουσα σε αυτή την κυβέρνηση που φαίνεται στην προηγούμενη και μου σηκώθηκε τρίχα. Έβγαλε τον έφορο από την αγοραπολισία κινήτων. Ναι. Με τις αντικειμενικές αξίες. Έτσι. Μέχρι τότε πήγα να αγοράσω το σπίτι και μου έλεγε θα στο βάλω με εκείνο ή με εκείνο. Δώσε μου κάτι, θα στο βάλω με το πιο χαμηλό. Εάν οι αντικειμενικές είναι σωστές ή όχι, είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, μπράβο, αλλά είναι δεύτερη κουβέντα. Ναι, ναι. Ο νόμος του Τσοβόλα, που δικονομολόγος ήταν και λοιπά, δικηγόρος της πιάτας ήταν, είπε αυτά κομμένα παιδιά. Θα ορίζουμε ποια είναι η τιμή της ζώνης και θα ξέρει ο άλλος πριν πουλήσει την αγορά τι πληρώνει. Έτσι. Δεν θα είναι υπό τον εκβιασμό του κακού Κασίμη ή έτσι. Του καλού άλλου εφόρου. Λοιπόν, όσο μπαίνουν αυτά και αυτοματοποιούνται όλα αυτά, όπως εμένα με εντυπωσίασε η ταχύτητα με την οποία μπήκε σε μηχανοργάνωση το φορολογικό σύστημα. Το οποίο αν θέλετε είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Που δείχνει ότι θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ πριν, βέβαια. Γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι, έτσι. Και πολύ καλά κάνετε. Γι' αυτό το επισημαίνω. Χρειαζόταν βούληση, απόφαση. Χρειαζόταν κάποιον να το κάνει. Κάποιο που να το πιστεύει και να το κάνει. Μπορώ να δω τη σύνταξή μου, μπορώ να δω τι χρωστάω, μπορώ να δω το ασφαλιστικό μου ταμείο, μπορώ να δω τα πάντα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια που μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε θεωρητικά. Πρακτικά εγώ το έχω ζήσει στον εαυτό μου. Λοιπόν, όλα αυτά και ιδίω διώχνουμε και την προσωπική συναλλαγή. Σκεφτείτε ότι για να πάρω εγώ ένα χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο, πήγαινα στη μία και δέκα και μου λέγανε «Μα έπρεπε να χάσετε μια παράδεκα». «Μα έχει ουρά, τι να κάνουμε, έλα αύριο». Κλείσαμε. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να πάω, μπαίνω στο κομπιούτερ και το βρίσκω. Έτσι, σωστό. Δηλαδή, μια κουβέντα για την εθνική. Για την εθνική, γιατί τελειώνουμε. Έχουμε δύο λεπτά μόνο. Δύο λεπτά μόνο. Για την εθνική, πώς τη βλέπετε? Κοίταξε, κάθε φορά που παίζει η εθνική έξω, εγώ ήμουνα σε αγωνία, περήφανος να νικήσει, αν θα νικήσει ή όχι. Τώρα έχω άλλη αγωνία. Αν θα ξεφτυλιστούμε ή θα φύγουμε με το κεφάλι σκυφτό. Διότι εδώ που φτάσαμε, δεν μπορώ να σας πω όμως ποιος θέει. Και μην το καλοκαίρι πάνω. Είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έτσι. Ναι. Και φτάσαμε εδώ σε 4 μήνες. Με ποδοσφαιριστών για γενιάς που τέλειωσε. Σωστό, αυτό σωστό. Μην το ξεχνάμε. Και είμαστε στο μεταβατικό στάδιο και ίσως θα έπρεπε να αναλάβετε εθνική κάποιος που θα μπορούσε να δέσει το παλιό με να χτίσει το καινούριο. Εντάξει. Θα δούμε. Σαφέστατος. Ναι, ναι, ναι. Θα το ξεπεράσουμε και αυτό τώρα. Έτσι. Δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Η εθνική παίζει 10 παρατέταρτο, τη δείχνει η Νέριτ. Στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ με την Μπαρτσελώνα στη Βαρκελόνη για την Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός νίκησε 93-66 τη Γαλατασαράι, να το πούμε. Και το ευχαριστήθηκα όπως ναι, ήταν παραδέχτηκε ο Ολυμπιακός. Το ευχαριστήθηκα. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Δεν βλέπω μπάσκετ. Λεπτό. Βλέπω λίγο μπάσκετ. Δεν είναι πολύ φίλο. Ήταν όντως ήταν πάρα πολύ καλό. Το τελευταίο 8 λεπτό ήταν τρομερό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θόδωρο Κασίμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Μεγάλη τιμή. Ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνατε ποδαρικό. Λοιπόν, Νίκο, θα τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή πάλι. Εντάξει. Να είστε καλά. Και στα έδρανα και στις κερκίδες. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την ερχόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο. Αρχίζει το μάτς, παράδειγμα, η ώρα αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.